Άνω. Εγώ είδα την κυρία Τσιλιγκύρη τη προάλλη. Ήμουν live όταν είχαμε την απονομή στο handball. Ήταν η κυρία Τσιλιγκύρη εκεί, γιατί ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με το handball. Με τον Ολυμπιακό. Ο οποίο πήρε πρωτάθλημα και στο handball. Πήρε και στο handball. Στο double και στο handball σε αρκετά. Στο bridge. Πώς είναι στο bridge. Θα κάνουμε, ξέρω εγώ. Δεν είσαι και τμήμα bridge. Εμεί παθηνάκι, θα κάνουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είσαι πάνω πολλά. Θα δημιουργήσουμε και εσεί τμήμα bridge και θα κάνουμε. Στο Skype. Κυρία Τσιλιγκύρη, είστε υποψήφια στο bridge. Πολύ προχωρημένο στην κυρία Παπαγρίστου. Όλα μέσα βλέπω. Με τη Νέα Δημοκρατία. Και στο bridge, με τι να κάνω. Έρχεστε έτσι από τον κόσμο και έτσι. Στη Β' Πειραιά μια πολύ δύσκολη περιφέρεια. Η οποία όμω απέδειξε, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι στι ευρωεκλογέ τη μεγάλη ψαλίδα που υπήρχε στι προηγούμενε εκλογέ φάνηκε ότι την καλύπτει και φαίνεται ξεκάθαρα. Αυτό που δείχνουν τα νούμερα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα, ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει, έχει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Ο χάρτης γίνεται μπλε. Φυσικά όμως δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Πρέπει να περιμένουμε λίγο και σήμερα να τελειώσουν οι περιφέρειες. Από ό,τι φαίνεται, και όπως είπαμε και πριν, 8 από τις 13 περιφέρειες θα είναι. Γαλάζιες, λέτε. Ναι. Μακάρι. Μακάρι να μπορέσει να γίνει αυτό. Σίγουρα όμως θα πρέπει να σταθούμε σε κάτι το οποίο ειδικά αυτή την Κυριακή έκανε αίσθηση και μιλήσατε και όλοι γι' αυτό, που αφορά την αποχή. Την αποχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι... έχουμε αποχή, κυρία Τσιλιγκύρη, πώς το ερμηνεύετε εσείς? Θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η αποχή έχει να κάνει σχέση με την πολιτική απαξίωση. Θεωρώ ότι, και απαντώντας μάλιστα και στο ότι... στον κύριο Ξηδάκη, ότι για τα επόμενα 4 και 4,5 χρόνια θεωρώ ότι τα 4 χρόνια ήταν αρκετά αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το μόρφωμα το οποίο έγινε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε κυρίως τους νέους ανθρώπους, γιατί μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιακά 20, 30, 40 χρονών, νέοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα είτε έχουν βγει στην αγορά εργασίας, ψάχνουν εργασία, τελειώνουν το πανεπιστήμιο, είναι άνεργοι. Αυτή τη στιγμή αυτό το μόρφωμα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει αποκαρδιώσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τους νέους και τους έχει στρέψει να γυρίσουν ουσιαστικά την πλάτη. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ κακό. Όταν λέτε μόρφωμα, τι εννοείτε? Είναι... κάτι σαν κακό ήθες μελάνωμα, δεν για εξηγήστε. Ιατρική δεν μπορώ να απαντήσω. Μόρφωμα σίγουρα, τι σημαίνει? Μόρφωμα... είναι ένα πολιτικό κόμμα δηλωμένο στον Άριο Πάγο και μια εκλεγμένη κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό. Η οποία αποτελείται από πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν τελείως διαφορετικές πεπιθήσεις. Ναι, από οι οποίοι, από αυτό που υποτίθεται ότι πρεσβεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται ότι... είναι το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, ναι. Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ. Τη συνεργασία με τον Καμένο εννοείται. Και όχι μόνο. Φυσικά και το Ευρωψηφοδέλτιο. Και την κυρία Κουντουρά, τον κύριο... Καλά, τώρα αυτά... Είναι και συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα. Ναι. Θα ήθελα να μην είστε τόσο προσβλητικοί, αν είναι εύκολο. Σας παρακαλώ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι... Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, Σοφία, είμαι κάθετος αυτό. Είναι θεσμός της Δημοκρατίας. Τα κόμματα είναι θεσμοί. Δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο μόρφωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο μπήκε στις εκλογές, στην κρίση του ελληνικού λαού και εξελέγει η κυβέρνηση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ωραία, εντάξει, ο πολιτικός λόγος ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει αποχρώσεις. Έχει αποχρώσεις. Να κρινόμαστε και σύμφωνα με αυτά που λέμε. Λέμε πολλά περί είπε τον Καμένο με τον Τσίπρα. Δεν έχει υπόβαθρο. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Δεν χρειάζεται, αλλά υποψήφια όλοι ξέρουμε τι είναι το μόρφωμα. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Μην προσβάλλεστε. Μα έτσι δεν προσβάλλουμε καθόλου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν υπάρχει και το υπόβαθρο. Μόνο σας το αιτιολογήσατε ότι είσαστε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε το 2012. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που εκφράζει δεν ξεκίνησε το 2012. Έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πίσω. Έχει φτιάξει μια εκπληκτική, δοξασμένη ιστορία, από 2012 και μετά απλώς πήρε τη θέση ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα του μη δεξίου, που υπάρχει εδώ και 100 χρόνια.